John Butler, ανακαλύπτοντας το ακίνητο ποτάμι της ζωής. Από μαγνητοφώνηση επιμέλεια, Κωνσταντίνος Σύρμος. Οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν ήσυχος άνθρωπος, καλλιτέχνης και τεχνίτης. Είχε έντονη την αίσθηση όσων τον περιέβαλαν. Ζωγράφιζε τοπία κυρίως εκείνον τον καιρό. Λοιπόν, μου έμαθε να παρατηρώ τη φύση, να βλέπω την ομορφιά αυτού που ήταν μπροστά μου. Όχι κάτι εξεζητημένο, απλά τους φράκτες, τα δέντρα, το γρασίδι, να παρατηρώ τον ουρανό. Είχε επίσης αισθητήριο της ποιοτικής δουλειάς. Αγαπούσε τη ξυλουργική. Μου έμαθε να χρησιμοποιώ εργαλεία και θυμάμαι να μου λέει «Πρόσεχε». Έχει το βλέμμα σου σε ό,τι κάνεις. Όταν πριονίζεις ένα κομμάτι ξύλο, άκου και κοίτα την κίνηση του πριονιού. Πρόσεχε το σφυρί, για να καρφώσεις το σφυρί ευθεία. Και αυτά τα μαθήματα του να δίνω 100% προσοχή και να παρατηρώ ό,τι ήταν γύρω μου, τα κράτησα όλη μου τη ζωή. Η μητέρα μου ήταν Ρωσίδα. Ήταν και αυτή καλλιτέχνης με τον τρόπο της. Ήταν σπιτονικοκυρά φυσικά. Αυτό ήταν οι γυναίκες τότε και ήταν περήφανες γι' αυτό. Από τη μητέρα μου πήρα μία ρώσικη καρδιά και οι ρώσικες καρδιές απλώνονται παντού. Πάντα μου λέγανε όταν ήμουν παιδί ότι εκφράζω αφιδώς τα συναισθήματά μου. Οι άνθρωποι γελούσαν μαζί μου. Αλλά είναι από τα καλύτερα πράγματα το να έχεις μεγάλη καρδιά. Το να λειτουργείς από την καρδιά, να αναγνωρίζεις την ύπαρξή της. Και όλο το σπιτικό έλαμπε από την τρυφερή αγαπητική φροντίδα που εκπέμπεται από κάποιον που αγαπά τη δουλειά του και αφιερώνεται σε αυτήν. Ο τρόπος που στρωνόταν το τραπέζι, που έραβε και μπάλωνε τα ρούχα μας, και έπλαινε η μητέρα. Όλα γίνονταν σαν ένα έργο τέχνης και με αγάπη. Στα 7 μου χρόνια με έστειλαν σε οικοτροφείο. Ήταν σοκ, γιατί μέχρι τότε ζούσαν σε απομονωμένη επαρχία και δεν ήξερα καλά-καλά τι ήταν ένα άλλο αγοράκι. Η σύντροφή μου ήταν η φύση και τα ζώα και ξαφνικά με πέταξαν σε έναν κόσμο με άλλα αγοράκια και ήμουν εντελώς χαμένος. Για πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα απομονωμένος και μόνος. Δόξα τω Θεώ, το σχολείο βρισκόταν σε αγροτική τοποθεσία, οπότε υπήρχαν μεγάλοι κήποι που μπορούσα να πάω. Και θυμάμαι, με τον παιδιάστικό μου τρόπο, να θάβω το κεφαλάκι μου στα χέρια μου, να κλείνω τα μάτια μου και να λέω «Θεέ μου, ευλόγησε τη μαμά, τον μπαμπά, την αδελφή μου και τον σκύλο μας». Τι καταφύγιο και ασφάλεια που ήταν αυτό για μένα. Έβρισκα το καταφύγιο, αν όχι στρεφόμενος εσωτερικά, τουλάχιστον στην ακινησία και την ησυχία. Στη φύση αυτά είναι έξω, έτσι δεν είναι? Βλέπεις ένα δέντρο και το αγκαλιάζεις και κρατιέσαι σε αυτήν την ακινησία, την ησυχία, στην διαβεβαίωση της ύπαρξης καθ' αυτής. Και τι αντίθεση αποτελεί αυτό με τον θόρυβο και την ταραχή που εισπράττεις από τους περισσότερους ανθρώπους. Περού. Στην Νότια Αμερική πήγα γιατί ήθελα να κάνω τον κόσμο καλύτερο. Ήμουν αγρότης, αγαπούσα την αγροτιά από την πρώτη μου αναπνοή. Ήθελα να είμαι αγρότης, ήταν το όνειρό μου και είχα ξοδέψει χρόνο μελετώντας το αντικείμενο. Ήταν η εποχή που φιλανθρωπικές οργανώσεις όπως η Oxfam ήταν στο ξεκίνημά τους. Οπότε ήταν της μόδας, υποθέτω. Είχα έναν κολλητό και θα πηγαίναμε στη Βολιβία.
παραχωρούσαν 1.000 εκτάρια σε νέους απίκους που θα καλλιεργούσαν τροφή για τους πεινασμένους. Οπότε σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτό. Ήμασταν νέοι και δυνατοί, μα ο κολλητός μου δεν ήρθε. Γνώρισε μια κοπέλα και έμεινε στην Αγγλία. Κι εγώ γνώρισα μια Περουβιανή κοπέλα και ο πατέρας της με κάλεσε να δουλέψω για αυτόν στο Περού. Οπότε έκανα αυτό, σε ένα ράντζο με πρόβατα. Αυτή ήταν η σοσιαλιστική περίοδος της ζωής μου και ήθελα να κάνω το καλό. Οπότε βρέθηκα να δουλεύω ως εθελοντής γεωργός στα βουνά του Περού. Δεν θα έλεγα ότι ήταν εύκολα, αλλά υπήρχε άπλετος χώρος και το αγαπούσα αυτό. Αγαπούσα τα γαϊδούρια και τα βόδια και ήταν καλά ξοδεμένος χρόνος. Αλλά νομίζω, όπως συμβαίνει στους περισσότερους εθελοντές, μου έδωσε πολλά περισσότερα από όσα του έδωσα. Και έμαθα το μεγαλύτερο μάθημα της ζωής μου. Θυμάμαι μια μέρα είχα φυτέψει δέντρα σε διαβρωμένες βουνοπλαγιές. Φυσικά τα πρόβατα και οι κατσίκες τα έφαγαν όλα. Οπότε καθόμουν στη βουνοπλαγιά θλιμμένος και σαν μια φωνούλα να μου είπε «Για να προσφέρεις πληρότητα, γίνε πλήρης». Δεν πολύ καταλάβαινα τι σήμαινε αυτό τότε, αλλά είχα διαβάσει για τον διαλογισμό. Όχι ότι τον καταλάβαινα, μα είδα πως ήμουν ένας μπερδεμένος νέος άντρας που προσπαθούσε να βοηθήσει τους ηθαγενείς Ινδιάνους που ήταν μεγαλύτεροι, σοφότεροι και ικανότεροι από μένα. Συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να ξεκαθαρίσω τον εαυτό μου πριν μπορέσω να είμαι χρήσιμο σε άλλους. Οπότε, έχοντας διαβάσει για τον διαλογισμό, όταν γύρισα στην Αγγλία, έψαξα και βρήκα μια σχολή διαλογισμού. Στο Περού είχα έναν κολλητό και βρήκαμε έναν Ινδιάνο που θα μας πήγαινε κάπου. Περπατούσαμε αρκετές μέρες στη ζούγκλα. Ήταν φανταστική εμπειρία, απολύτως υπέροχη. Η ζούγκλα είναι πολύ πυκνή και δύσβατη, με πελώρια δέντρα από πάνω μας. Ελάχιστο ηλιακό φως φτάνει κατευθείαν στο έδαφος. Σέρνεσαι πάνω από πεσμένα φύλλα, πλάι σε κάτι πελώρια αρπετά, σαλιγκάρια και φίδια. Βλέπεις μαϊμούδες στα δέντρα. Και κάποια στιγμή φτάσαμε σε ένα αριάκι με αμμώδια ακτή. Υπήρχε μια μεγάλη αυλάκωση πάνω στην άμμο, λες και κάποιος έσυρε ένα βαρέλι. Κοιτάξαμε τον οδηγό και μας είπε πως ήταν ένα πελώριο φίδι, ένα ανακόντα. Ήθελα να ακολουθήσω τα ίχνη να το βρω, μα δεν με άφηνε. Μου είπε ότι θα παραμόνευε έτοιμο να μας αρπάξει. Και άρχισε να βρέχει και κατασκηνώσαμε εκεί, δίπλα στα ίχνη. Ανάψαμε μια μικρή φωτιά για να κοιμηθούμε στο χώμα. Δεν κοιμήθηκα καλά. Ξύπνησα τη νύχτα, όταν η βροχή είχε κοπάσει. Στη ζούγκλα ακούς κραυγές, περίεργους ήχους και φροΐσματα όλη τη νύχτα. Βγαίνουν τα ζώα και κινούνται γύρω σου. Κάθισα δίπλα στη φωτιά, σε αυτόν τον μικρό κύκλο φωτός και σκεφτόμουν το πελώριο φίδι, που ίσως τα κουμπούσα ανάπλωνα το χέρι μου. Και άρχισα να φοβάμαι. Ήμασταν μόνοι στη ζούγκλα και αν μας εγκατέλειπε ο Ινδιάνος, ο Θεός ξέρει τι θα κάναμε. Και τότε, για έναν ανεξήγητο λόγο, σταμάτησα να παλεύω και παραδόθηκα. Απλά αφέθηκα στην κατάσταση, στο άγνωστο. Και ξαφνικά ένιωσα μια ειρήνη που δεν είχα ξανανιώσει. Μια απόλυτη ειρήνη, μέσα στην οποία περιέχονταν και ήταν εντάξει όλες οι απειλές που μας περιέβαλαν. Θεωρώ πως αυτή ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες πνευματικές μου εμπειρίες. Εναπόθεσα την εμπιστοσύνη μου σε μεγαλύτερες δυνάμεις από μένα. Αυτό κάνω όλη μου τη ζωή. Αυτή είναι η ουσία. Πάντα νιώθω αυτήν την ειρήνη μέσα μου.
Αν είμαι αγχωμένος πριν από μια συνέντευξη, τι κάνω? Βρίσκω την ακινησία και νιώθω σίγουρος. Είναι σαν να σε κρατάει ένα αόρατο χέρι, ένας βράχος. Πώς βρίσκω την ακινησία δεν περιγράφεται. Έχω εξασκηθεί πολλά χρόνια. Είναι η δεύτερη μου φύση πλέον. Ή μάλλον η πρώτη μου φύση. Είναι καταφανής. Στεκόμαστε μέσα της σαν ψάρια στη θάλασσα. Δεν μπορεί παρά να είσαι ακίνητος. Μα δεν το συνειδητοποιούμε. Κοιτάμε κάτω και ζούμε σε ένα κουκούλι νοητικής αναταραχής, χαμένη στη σκέψη. Αυτή είναι η ανθρώπινη κατάσταση ή, μάλλον, αυτό ονομάζουμε ανθρώπινη κατάσταση. Μα στην πραγματικότητα είναι χαμένη. Δεν είναι η πραγματικότητα. Δεν είμαστε αυτό. Και αυτή είναι η αιτία όλων των προβλημάτων μας. Είμαστε απώντες από την παρουσία του Θεού. Το παρόν είναι τόσο σημαντική λέξη. Η παρούσα στιγμή. Εδώ και τώρα. Ακούς το ρολόι της εκκλησίας να χτυπά. Ακούγεται μέσα στην ακινησία. Στην ακινησία και την αχρονικότητα. Ο χρόνος κυλά μέσα σε μια αιώνια παρουσία. Στην ειρήνη του Θεού που υπερβαίνει την κατανόηση, εδώ και τώρα. Δεν μπορείς να είσαι κοντύτερα στον Θεό από το εδώ και τώρα. Διαλογισμός. Για τον διαλογισμό έπρεπε να πάω στο Λονδίνο για να μάθω και έμαθα. Η πρώτη μου πρακτική ήταν σε μία φάρμα στο Bakewell. Οπότε έπαιρνα το νυχτερινό τρένο επιστρέφοντας από το Λονδίνο για να φροντίσω τα ζώα μου το επόμενο πρωί. Καθόμουν στην αίθουσα αναμονής του σταθμού St. Pancras, ανάμεσα στα σκουπίδια και τους άμυρους μεθυσμένους κιάστεγους που έμεναν εκεί. Κάθισα μια νύχτα και κλείσα τα μάτια μου και διαλογιζόμουν όπως μου είχαν πει. Και τότε, σε αυτήν την φαινομενικά δυσμενή κατάσταση, άνοιξε κάτι μέσα μου διάπλατα. Συνειδητοποίησα ότι όλος ο χώρος και η ελευθερία που αναζητούσα στις ερήμους και τα βουνά αυτού του κόσμου βρισκόταν μέσα μου. Και αυτή η ανακάλυψη εξελίσσεται από τότε, όλο και μεγαλύτερη, όλο και πιο μεγαλειώδης, όλο και καλύτερη. Αυτή ήταν η αφετηρία της συνειδητοποίησης. Φυσικά γνώριζα τη θεωρία. Μεγάλωσα σε χριστιανικό σχολείο με 10 χρόνια μαθήματα των γραφών. Ήξερα μεγάλο μέρος της βίβλου απ' έξω, καθώς και το προσευχητάρι. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα σου. Το είχα μάθει αυτό, αλλά τι σήμαινε? Στην πραγματικότητα δεν ήξερα. Μα πολύ σύντομα, σε αυτές τις πρώτες περιόδους διαλογισμού, είχα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει μια διάσταση που είναι πέρα από αυτό που ονομάζουμε αυτού του κόσμου. Υπήρχε ακόμη μια διάσταση που μπορούσε να γίνει αντιληπτή. Αυτή είναι η λέξη αντίληψη. Ξέρεις, η βιβλική φράση ζωντανεύει. Η Βασιλεία του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Δεν ξέρω. Είναι δύσκολο ακόμη και τώρα να πω, αλλά είναι μέσα σου. Πραγματικά μέσα σου. Και η ειρήνη του Θεού που υπερβαίνει την κατανόηση ξεπερνά το σκεπτόμενο μυαλό. Δεν τη φτάνεις αντικαθιστώντας μια σκέψη με άλλη. Αλλά ανοιγμένος σε αυτή τη διάσταση του πνεύματος. Αυτό είναι. Αόρατο.
δεν περιγράφεται. Όλοι ξέρουν τι είναι ησυχία, μα κανείς δεν μπορεί να την περιγράψει. Οι λέξεις Ιησούς και Χριστός χρησιμοποιούνται συχνά με πολύ ομιχλώδη νοηματοδότηση και διάφοροι άνθρωποι, φυσικά, τις χρησιμοποιούν με διάφορους τρόπους. Χρησιμοποίησα κι εγώ αυτή τη λέξη για το περιστατικό στο μετρό, ότι τους είδα όλους με τη μορφή του Ιησού. Αλλά τώρα θα το περιέγραφα ως η βίωση της ακινησίας. Αυτό το υπόγειο βαγόνι ήταν γεμάτο με αυτήν την ακινησία και μέσα σε αυτήν την ακινησία υπήρχαν τα σώματα, οι προσωπικότητες, οι ήχοι. Η ακινησία τους διαπότιζε όλους. Είτε το καταλάβαιναν είτε όχι. Τα μάτια όλων των ανθρώπων λάμπουν με περισσότερο ή λιγότερο φως. Ακόμη και ένα μουντό βλέμμα έχει το φως, το ίδιο φως. Πόσα φώτα υπάρχουν? Υπάρχει μόνο ένα φως, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μόνο μια ακινησία, υπάρχει μόνο ένα πνεύμα. Και νομίζω πως αυτές οι πρώτες μου εμπειρίες ήταν έτσι. Μια άλλη στιγμή στο Λονδίνο είδα τα σκουπίδια σαν να ήταν πανέμορφα και όλα φωτισμένα. Εξαρτάται από το που εστιάζεις. Υπάρχουν επίπεδα συνειδητότητας. Αν η καρδιά σου είναι φως, αν είναι γεμάτη φως, τότε βλέπεις φως. Και όλα που είναι μέσα της είναι φως. Η ομορφιά είναι στα μάτια του παρατηρητή. Έτσι δεν είναι? Αν το μάτι σου είναι γεμάτο ομορφιά, αυτό βλέπεις. Αστός. Όντας παιδί της επαρχίας, ήμουν πολύ αρνητικός απέναντι στην αστική ζωή. Τη θεωρούσα χειρότερη όλων. Χρησιμοποιούσαμε λέξεις όπως πρωτεβουσιανάκια για να περιγράψουμε όσους είχαν την ατυχία να μην ζουν στην επαρχία. Και ο πολιτισμός ήταν το αντίθετο της φύσης. Αυτό ήταν από τα σημαντικά μαθήματα που χρειαζόμουν. Ο διαλογισμός με βοήθησε να ξεκαθαρίσω μερικές από εκείνες τις αρνητικές σκέψεις. Αλλά δυστυχώς υπήρχε πληθώρα ακόμη, βαθιά θαμμένες μέσα μου. Είναι μακρά η διαδικασία. Νομίζω πως από αντίδραση σκεφτόμουν στα 30 μου να γίνω μοναχός. Δεν ήθελα να είμαι αυτό που ήταν οι περισσότεροι της εποχής μου. Δεν ήθελα να ανοίξω επιχείρηση ή να γίνω επαγγελματίας. Η μοναστική ζωή έμοιαζε να προσφέρει μια εναλλακτική. Αλλά την ίδια εποχή έμαθα να διαλογίζομαι και τέθηκε το ερώτημα. Αν θα ακολουθήσω αυτό το δρόμο ή το δρόμο διαλογισμού. Δεν βλέπω καμιά αντίθεση μεταξύ τους τώρα, αλλά τότε έμοιαζαν αλληλοαποκλειόμενα. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα αυτά τα τελευταία 50-60 χρόνια. Τότε η Εκκλησία ήταν ιδιαίτερα καχύποπτη απέναντι στον διαλογισμό. Τον θεωρούσε κάτι ανατολικό, το οποίο είναι πολύ παράξενο. Υποθέτω πως είχα κολλήσει σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Αποφάσισα να παραμείνω στον διαλογισμό γιατί ακόμη και σε αυτούς τους πρώτους μήνες ένιωσα πως ήταν, για μένα τουλάχιστον, ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος πνευματικής εργασίας. Συχνά κατηγορούν το διαλογισμό ότι είναι απόσυρση από τον κόσμο, αλλά είναι απολύτως το αντίθετο. Η θεμελιώδης αρχή
της μεθόδου που έμαθα εγώ ήταν ότι τον ασκείς ζώντας μέσα στον κόσμο. Η ζωή του μοναχού μπορεί, πιθανώς, να θεωρηθεί απόσυρση από την εγκόσμια ζωή, αλλά ο διαλογισμός απολύτως όχι. Είναι η τέχνη του να βρίσκεις το αιώνιο εν μέσω της αγοράς, την ακινησία μέσα στην κίνηση, να είσαι εν το κόσμο αλλά όχι εκ του κόσμου. Δεν είναι σε καμία περίπτωση μια απόσυρση, μια αποχώρηση. Είναι μια εντελώς διαφορετική κατανόηση. Η ακινησία ανακαλύπτεται μέσα στην πιο χαόδη κατάσταση που μπορείς να φανταστείς. Ο Θεός είναι μαζί μας. Το κριάρι. Ένα από τα υπέροχα περιστατικά για τα οποία δεν έχω εξήγηση συνέβη κάποτε. Μία από τις μεγάλες αγάπες της ζωής μου είναι τα πρόβατα. Θα μπορούσα να πω πολλά για το πώς αντιλαμβάνομαι τον αμπνό του Θεού. Εκείνη την εποχή είχα ένα αξιοσημείωτο κοπάδι προβάτων. Περίπου 150 πρόβατα και 5 κριάρια. Ένα από τα κριάρια ήταν ένας γέρικος Παλαιστής που από την πολύ πάλι έσπαγε το κρανίο του και ήταν βετεράνος. Και, λίγο πριν, είχαν συμβεί διάφορα και έπρεπε να φύγω από την πρώτη μου φάρμα. Καθόμουν στην άκρη του αγρού. Δεν είμαι σίγουρος αν έκλαιγα, αλλά ήμουν πολύ θλιμμένος που έχανα τα αγαπημένα μου ζώα. Τα κριάρια κάθονταν κάτω από ένα φράχτη στην άλλη πλευρά του αγρού, περίπου 100 μέτρα μακριά. Προς έκπληξή μου, ένα από τα κριάρια, αυτός ο βετεράνος, σηκώθηκε. Άφησε τους άλλους, διέσχισε αργά και αποφασιστικά τον αγρό και ήρθε και έγειρε το κεφάλι του στην αγκαλιά μου και απλά κάθισε εκεί για κάνα 2 λεπτά ή 3. Και μετά γύρισε πίσω και ξανακάθισε με τους συντρόφους του. Δακρύζω καθώς το περιγράφω. Θεωρώ το περιστατικό σαν μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Τι παραπάνω να ζητήσει κανείς. Η ρώσικη καρδιά φέρνει δάκρυα στα μάτια μου. Οράσεις. Στα 40 μου είχα μια δεύτερη φάρμα τότε. Πολύ όμορφη. Ήμουν ευτυχής ως αγρότης. Είχα παντρευτεί πια και είχα μια καλή σύζυγο. Είχαμε πολλούς μαθητές διαλογισμού που έρχονταν στη φάρμα εκείνον τον καιρό. Ήμουν αρκετά γνωστός ως ένας από τους πρώτους βιολογικούς αγρότες. Υπήρχε μια γυναίκα που ερχόταν να διαλογιστεί και σε κάποια περίσταση διαλογιζόμασταν μαζί με κλειστά μάτια και είχαμε φτάσει στην ακινησία και είδα τις δύο ψυχές μας να σηκώνονται από τα σώματά μας και να ενώνονται ως ένα. Ήταν μια γυναίκα με πολύ διαυγές βλέμμα και όταν την κοίταζα έβλεπα κατευθείαν μέσα στο απέραντο υπερπέραν. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν δύο ειδών όρασης. Υπάρχουν τα μάτια της σάρκας και υπάρχει αυτό που ονομάζεται ενόραση, η όραση με τα μάτια της καρδιάς. Η όραση της σάρκας έχει πάντα περιορισμούς, έχει ένα όριο. Η σάρκα βλέπει σάρκα. Μα όλοι έχουμε, σε κάποιο βαθμό, μια αίσθηση απερίγραπτης ομορφιάς ή απερίγραπτης ειρήνης. Κάτι τέτοιο. Τι είδα. Είδα το απερίγραπτο. Ακριβώς εκεί. Το άπειρο απερίγραπτο. Αλλά είναι το πιο αληθινό πράγμα όταν το δεις. Και αυτό που με έριξε στην κατάθλιψη ήταν που ήμουν ακόμη ένας νέος,
θερμόαιμος άντρας και ζούσα ακόμα στο φυσικό μου σώμα και το ανθρώπινο συναίσθημα. Πώς να συμβιβάσεις αυτά τα δύο? Υπήρχε αυτή η πνευματική ένωση, ο μυστικός γάμος, εν αντιθέσει με δύο ανθρώπους που ζούσαν χωριστά και οι δύο με τους γάμους τους, τα σπίτια τους, τις δουλειές τους. Πώς να συμφιλιώσεις την ενότητα με τον χωρισμό? Δεν μπορούσα εκείνη την περίοδο. Ήταν πέρα από τις δυνατότητες και την εμπειρία μου. Δεν μπορούσα να γυρίσω στην παλιά ζωή. Φυσικά, δεν μπορούσα ούτε να της ξεφύγω. Ήμουν φυλακισμένος σε αυτήν. Γύρισα σπίτι και ήταν η αγαπημένη μου γυναίκα. Αλλά ήταν πολύ μικρό αυτό. Δεν μπορούσα. Μου είχε φανερωθεί κάτι. Τέλος πάντων, με έριξε σε μια θύελλα συναισθημάτων και έφυγα. Έπρεπε να ξεφύγω. Άφησα τη φάρμα μου, άφησα το σπίτι μου. Είχα ένα μικρό τροχόσπιτο και περιπλανιόμουν για κάποια χρόνια. Άστεγος, άνεργος, χωρίς αγάπη και μόνος. Και ήταν μια άθλια περίοδος. Την πέρασα όπως μπορούσα. Ο διαλογισμός όμως δίνει μια διέξοδο. Γιατί ο διαλογισμός είναι ένα άνοιγμα. Είναι το να αφαιθείς. Εμείς ζούμε έτσι, σαν μια κλειστή παλάμη, ξεχνώντας τον ένα. Προσπαθώντας να κρατηθούμε. Κρατιόμαστε στην προσωπική μας ζωή και έτσι φυλακιζόμαστε στο εγώ μας, που είναι η αίσθηση του διαχωρισμού. Ο διαλογισμός ξεκινά πολύ απαλά στην αρχή, οπότε δεν είναι τρομακτικό. Σε βοηθά να κάνεις αυτό το άνοιγμα της παλάμης. Όταν αφαιθείς, λοιπόν, ανακαλύπτεις ότι δεν είσαι διαχωρισμένος. Είσαι ενωμένος. Βρίσκεσαι σε αυτό που είναι αδιαίρετο. Απερίγραπτο, αλλά αδιαίρετο. Δεν υπάρχουν δύο. Υπάρχει μόνο το ένα. Μία αγάπη, ένα πρόσωπο. Μοναδικό. Ο Αδάμ στον Παράδεισο ήταν ένας. Ένα. Εγώ είμαι. Αυτό μου είχε φανερωθεί σε αυτό το δραματικό επεισόδιο με τη γυναίκα. Το να είναι κανείς ένα. Τότε, ίσως, άρχισε η πραγματική εργασία, γιατί είχα αναγνωρίσει τους δύο πόλους ξεκάθαρα. Τότε ήμουν πολύ μπερδεμένος για να το θέσω τόσο ξεκάθαρα, αλλά σταδιακά αυτό συνειδητοποίησα. Κάποια στιγμή στο τροχόσπιτο πήγα να περάσω το χειμώνα στην Ισπανία. Μόνος, φυσικά. Πέρασα ώρες ολόκληρες, απλά διαλογιζόμενος. Δεν έγινε πια μόνο το πρωινό και βραδινό μισάωρο και ο διαλογισμός έγινε σωτηρία. Γιατί όταν σώζεσαι, οδηγείσαι έξω από αυτή τη φυλακή και σου φανερώνεται το αληθινό. Σώζεσαι από τον πνιγμό σε αυτόν τον κόσμο, όπως ο Άγιος Πέτρος που περπατούσε στο νερό. Πνιγόταν μέσα στον κόσμο και ήταν ο Ιησούς ελεύθερος δίπλα του. Ο Πέτρος πνιγόταν, έτεινε το χέρι του, είπε «Βοήθησέ με». Ο Ιησούς του είπε «Τι φοβάσαι, γιατί πνίγεσαι, έχε πίστη». Έχε πίστη, αυτή είναι η ουσία. Είχα αυτήν την υπέροχη άσκηση του διαλογισμού. Έτσι, δύο φορές τη μέρα, συστηματικά και για όλο και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παραδεινόμουν σε αυτήν την απόλυτη παρουσία και την αγάπη που δεν έχει τέλος.
Στην αγάπη που δεν λέει ποτέ όχι. Στην αγνή, ολική αγάπη που είχα δει στα μάτια της. Κι ωστόσο, το σώμα φυσικά είπε όχι. Εκείνη ήταν μία διόπτρα. Το σώμα ήταν διόπτρα, γιατί στην πραγματικότητα δεν είμαστε αυτό. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη, ότι ο άνθρωπος δεν περιορίζεται στη σάρκα. Η σάρκα, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, δεν ωφελεί τίποτα. Το οτιδήποτε πεθαίνει, και όλος ο κόσμος που έχει ένα τέλος, δεν είναι αυτό που είμαστε. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Η πειθαρχία σε κρατάει. Πρέπει να συνεχίσεις να εξασκείσαι. Κατά κάποιο τρόπο δεν είναι δύσκολο. Το έχουν περιγράψει σαν μονοπάτι με κόκκους ζάχαρης. Το ακολουθείς γιατί σου οδηγεί πάντα από το καλό στο καλύτερο. Στο ακόμη καλύτερο. Περιγράφεται σαν ζαχαρένιο μονοπάτι που οδηγεί στο ζαχαρένιο βουνό, που είναι φυσικά η Βασιλεία του Θεού. Ένα από τα εμπόδια στο να ξεκινήσουμε το ταξίδι της πνευματικής ζωής είναι πως δεν είμαστε επαρκώς ανικανοποίητοι. Συμβιβαζόμαστε με τις μικρές λιχουδιές και τα στολιδάκια που μας προσφέρει η ζωή, με την αγκαλιά από ένα λούτρινο αρκουδάκι. Για κάποιους ανθρώπους δεν αρκεί αυτό. Θέλεις περισσότερα. Θέλεις το αληθινό. Και υποθέτω ήμουν από αυτούς τους ανθρώπους. Πιστεύω πως έχω ευλογηθεί. Το Ευαγγέλιο μας λέει πως σωζόμαστε από τη χάρη. Τι είναι η χάρη? Έρχεται αόρατη, άγνωστη. Είναι σαν την ανάμνηση. Από πού προέρχεται η ανάμνηση? Απλά έρχεται. Εγώ και ο μη εγώ. Το 1998 μου προσέφεραν μια δουλειά στη Νότια Αφρική. Πήγα. Η δουλειά δεν πήγε καλά. Οπότε, μετά από κάποιο καιρό, νίκιασα ένα μικρό αυτοκίνητο και άρχισα να ταξιδεύω. Δεν είχα σχέδιο, ούτε κανονικό χάρτη. Ακολούθησα τον δρόμο και όλα ξεδίπλωσαν μπροστά μου. Κοιμόμουν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου ή έξω στο χώμα, κάτω από τα αστέρια. Ω, το λάτρεψα, ο άπλετος, μεγαλειώδης χώρος. Δεν πήγα σε μεγάλες πόλεις, μόνο μικρές. Αγόραζα όσα χρειαζόμουν. Έβρισκα στο χάρτη τους ανοιχτούς τόπους και πήγαινα εκεί. Ήμουν τόσο συνεπαρμένος. Δεν χόρτενα το χώρο και την ησυχία. Πάντα τα λάτρευα. Είναι ο φυσικός μου τόπος. Εκεί ανήκω. Εκεί νιώθω οικία. Όταν ήμουν παιδί, η αγαπημένη μου εικόνα ήταν ενός cowboy να ανεβαίνει στην κορφή του βουνού με τη λεζάντα «Μη με κλείνεις στο φράχτη». Αυτό ήταν η Αφρική, με αυτήν την έννοια. Και τότε προχώρησα στις ερήμους της Καλαχάρη και της Ναμίμπια. Ω, το λάτρευα. Πάντα μου φαινόταν προφανές γιατί οι πρώτοι χριστιανοί, οι άνθρωποι της προσευχής, πήγαιναν στην έρημο. Το βίασα ο ίδιος. Είναι όλα τόσο προφανή εκεί. Όλα είναι εκεί μπροστά σου. Το άπειρο. Εσύ δεν είσαι τίποτα. Αφήνεσαι στο αχανές που υπάρχει εκεί. Στην Αφρική βίωσα πως δεν υπάρχει αντικείμενο, υποκείμενο. Όλα αυτά σβήνουν. Όλη η προσωπικότητα είναι τίποτα. Το εγώ, ο Τζον Μπάτλερ, είναι μόνο. Το ξεχνάς.
είναι τίποτα. Όταν γύρισα από την Αφρική στην Αγγλία, όπου έγινε το αντίθετο και γίνα πάλι John Butler ή αυτό που ο κόσμος θεωρούσε πως είναι ο John Butler, ήταν δύσκολο. Είχα χάσει τη δουλειά μου ως αγρότης. Έψαχνα απελπισμένα να βρω κάποια δουλειά. Μα τι θα μπορούσα να κάνω? Έγραψα ένα βιογραφικό και θυμάμαι περίπου τι έγραψα. Ότι ήξερα κάτι για την ελευθερία και ότι μπορούσα να βοηθήσω κι άλλους να τη βρουν. Και φυσικά, η ελευθερία είναι αγάπη. Η αγάπη είναι ελευθερία. Τα δύο είναι ταυτόσημα από πνευματική άποψη. Κι αν κάποιος μου έδινε ένα διάβλο για την αγάπη μου, θα τα έδινα όλα. Αυτό έψαχνα. Και, φυσικά, ποιος απάντησε στο βιογραφικό μου? Κανείς. Έψαχνα για ελευθερία στον κόσμο της δουλείας, με χτύπηση πραγματικότητα της καθημερινότητας. Είμαστε τόσο βρέφοι πνευματικά, ακόμη και τώρα, γέρος πλέον, είμαι ακόμη παιδί πνευματικά. Είναι μεγάλο το ταξίδι και μαθαίνει κανείς συνέχεια. Κάθε μέρα μαθαίνεις κάτι. Και εκείνο τον καιρό ήμουν ακόμη παγιδευμένο σε ερωτήματα που δεν έχω πλέον. Αλλά τότε τα είχα. Παγιδεύτηκα ξανά στον προσωπικό πόθο. Έπρεπε να αντιμετωπίσω την καρκινική ρίζα του εγωισμού, εκθέτοντάς την κομματάκι-κομματάκι. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Γιατί εγώ είμαι το εγώ, εγωισμός. Οπότε ο εγωισμός προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον εγωισμό. Είναι σαν ο τυφλός να οδηγεί τυφλό. Αυτό που μας σώζει είναι η χάρη. Λοιπόν, διαλογιζόμουν. Εκείνη την εποχή γνώρισα έναν δάσκαλο, έναν νεαρό άντρα. Και κοίταξα στα μάτια του και είχα την ίδια εμπειρία του να βλέπω το απέραντο υπερπέραν. Ένιωσα ελευθερία. Τον ακολούθησα στην Αμερική, στο Σαν Φρανσίσκο. Ήμουν τόσο απελπισμένος. Ήξερα πως μόνο αυτό ήθελα και έκανα άλμα στο κενό ακολουθώντας. Όσο ήμουν στην Αμερική, αφού ήμουν μαζί του κάποιες μέρες, βρεθήκαμε σε μία πολυπληθή συνάντηση όπου με κοίταξε και επεσήμανε την υπερηφάνεια, την υπεροψία και τον εγωισμό μου. Αυτό με συνέθλιψε εντελώς. Εκτέθηκα σε μία αίθουσα με, υποθέτω, 200 ανθρώπους και ένιωσα μέσα μου ένα τερατώδες σχεδόν σαν σκουλίκι και δεν είχα ιδέα τι να το κάνω. Είχα απόλυτα τρομοκρατηθεί και έφυγα. Δραπέτευσα στην άγρια ερημιά. Πήρα ένα αυτοκίνητο και οδήγησα μέχρι την έρημο. Νόμιζα ότι πάω να τρελαθώ. Είχα μια φρικτή συνέστηση φαυλότητας εντός μου και δεν είχα ιδέα πώς να το διαχειριστώ. Διαλογίστηκα, αλλά ούτε ο διαλογισμός μπορούσε να το διαχειριστεί. Και, φοβούμενος ότι πραγματικά θα χάσω τα λογικά μου, πήρα μια δουλειά ως μάγειρας σε ένα παράξενο, μικρό ξενοδοχείο πρατήριο βενζίνης. Δούλεψα στην κουζίνα, τηγανίζοντας αυγά και άλλα. Ήταν στην έρημο Μαχάρβι, που βρίσκεται στο σύνορο της Αριζόνας, περιβαλλόμενο από έρημο τοπίο. Μια μέρα μετά τη δουλειά περπάτησα στην πλαγιά της κοιλάδας, στο βάθος. Το ξενοδοχείο φαινόταν σαν τελίτσα στην πλαγιά. Κάθισα σε μία πέτρα. Έβαλα το κεφάλι μου μέσα στα χέρια και νομίζω ένιωθα ότι απλά ήμουν ξοφλημένος. Όταν κάποιος ήρθε και κάθισε δίπλα μου. Δεν είδα κανέναν, δεν άκουσα κανέναν,
Δεν είναι πλάκι κανένας απολύτως άνθρωπος, αλλά ένιωσα μια παρουσία δίπλα μου. Υποθέτω πως ήταν ο Ιησούς. Ποτέ δεν το αφισβήτησα. Δεν είχε τίποτα να κάνει με την εκκλησία. Τίποτα απολύτως να κάνει με τη θρησκεία. Δεν παρατήρησα διαφορά. Η κατάθλιψη δεν έφυγε. Αλλά έγραψα ένα ποίημα. Η κατάθλιψη δεν έφυγε, αλλά από τότε είχα έναν φίλο. Αυτή η παρουσία ήταν κάτι το λιγότερο προσδιορισμένο. Ήταν μη ορίσιμο. Σίγουρα δεν είχα ανθρώπινο φίλο εκείνη την περίοδο. Πέρασαν μερικοί μήνες και τέλειωσα τη δουλειά με χρήματα στην τσέπη. Οπότε νίκιασα ένα αμάξι και πέρασα υπέροχα εξερευνώντας τις δυτικές πολιτείες, την ύπαιθρο των cowboy και άλλα ζώα και άλλες αγαπημένες παιδιάδες. Και ξανάρθα σπίτι, μέσα σε αυτήν την φρικτή άβυσσο, μην ξέροντας τι να κάνω. Αφού γύρισα, είχα κάποιους φίλους που έκαναν θεραπείες και προσευχήθηκαν γύρω μου. Ήταν συγκλονιστικό. Βρέθηκα να ουρλιάζω. Πετάχτηκα στο πάτωμα και κάτι εκδιώχθηκε. Ένα απεχθές πράγμα βγήκε από το στόμα μου. Άνοιξε το στόμα μου τόσο πολύ που σκίστηκε. Αλλά τι βγήκε? Δεν είδα τίποτα. Υποθέτω μια ιδέα εκδιωγμένη από άλλη. Ρωσία. Λίγο πριν συμβεί αυτό, είχα πάει σε ένα κέντρο εργασίας και με κάλεσαν να πάω στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ να μελετήσω ρωσικά ως ενήλικος μαθητής. Ήμουν 53 χρονών τότε. Γιατί εγώ, ένας αγρότης, λάτρης των ανοιχτών χώρων, να θέλω να μελετήσω ρωσικά? Ήμουν απελπισμένος. Ήμουν άστεγος, άνεργος, χωρίς αγάπη και μόνος για πολύ καιρό και αναζητούσα απελπισμένα μια κατεύθυνση, κάπου να διοχετευτώ, να μην περιπλανιέμαι άσκοπα. Οπότε ήμουν ευγνώμων όταν μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα. Η μητέρα μου ήταν Ρωσίδα, όπως ανέφερα, γεννημένη πριν την Επανάσταση, το 1904, στη Σιβηρία. Η οικογένειά της διασκορπίστηκε και βρέθηκε πρόσφυγας στην Αγγλία στην ύστερη εφηβεία της. Δεν ήξερα αγγλικά. Είχε δύσκολη ζωή μέχρι που γνώρισε και παντρεύτηκε τον μπαμπά. Τέλος πάντων, πάντα ένιωθα ότι δεν ήμουν Άγγλος, ότι δεν τέριαζα με τους άλλους. Υποθέτω γι' αυτό ένιωθα πιο άνετα στη φύση παρά με άλλους ανθρώπους. Το σχολείο προσπάθησε να με κάνει Άγγλο και δεν τα κατάφερε. Δεν μπορούσα να λειτουργήσω ή να σκεφτώ με αυτόν τον τρόπο και δεν ήξερα γιατί. Υποθέτω πως μου δημιούργησε μια αίσθηση ενοχής και αποτυχίας σ' όλη μου την ζωή, γιατί ένιωθα διαφορετικός, ότι δεν άνοικα. Μα όταν άρχισα να μελετώ τα ρωσικά, με αδιόρατους τρόπους στην αρχή, έμοιαζαν κάποια πράγματα να μπαίνουν στη θέση τους μέσα μου. Ακόμη και οι εικόνες στα βιβλία της γλώσσας σαν να άγγιζαν την καρδιά μου. Παρεπιπτόντως, η μητέρα δεν μας έμαθε ποτέ ρωσικά, γιατί είχε τραυματιστεί βαθιά από τις φοβερές εμπειρίες της ως νεαρή γυναίκα. Ήθελε να μας προστατέψει. Δεν ήθελε να επομιστούμε το βάρος των φρικτών γεγονότων που συνέβησαν στη Ρωσία. Αλλά, ειδικά καθώς μεγάλωνα, ήθελα να μάθω όλο και περισσότερα. Και όταν πήγα στο πανεπιστήμιο,
διψούσα να ανακαλύψω όσα μπορούσα για την καταγωγή μου. Αργότερα πήγα στη Ρωσία. Έφτασα εκεί στο τέλος της Περεστρόικα. Το σιδηρούν παραπέτασμα είχε μόλις πέσει και βρέθηκα σε μια μικρή πόλη της ρωσικής επαρχίας. Ήμουν κάτι πρωτόγνωρο. Ήμουν ο πρώτος Άγγλος που οι περισσότεροι είχαν δει. Τα παιδιά ήθελαν να μάθουν αγγλικά, οπότε βρέθηκα να διδάσκω σε σχολεία. Δεν είχα ξαναδιδάξει. Δεν είχα εμπειρία με παιδιά, αλλά δεν ήταν δύσκολο. Τα αγαπούσα. Το μόνο που είχα να κάνω ήταν να μιλάω αγγλικά. Πριν από αυτά, περνώντας μια μακρά περίοδο κατάθλιψης, όντας πολύ άσχολος και έχοντας κάτι άλλο να σκέφτομαι στο πανεπιστήμιο, την ξεπέρασα. Όταν πήγα στη Ρωσία, ήταν πολύ δύσκολα στην αρχή, γιατί γνώριζα ελάχιστα τη γλώσσα. Ήμουν μόνος και δεν είχα κάπου να ζήσω. Αλλά τελικά προσαρμόστηκα και την αγάπησα. Την αγαπούσα ακόμα και όταν ήμουν χαμένος και μόνος. Θυμάμαι μια παγωμένη, μίζερη μέρα να στέκομαι με ένα άθλιο κρυολόγημα σε μια ουρά λεωφορείου, όπου οι άνθρωποι κουλουριάζονταν στα παλτά τους. Και ένιωθα τέτοια ευτυχία, γιατί ήξερα πως βρισκόμουν ανάμεσα στους ανθρώπους μου. Ήταν άνθρωποι που σκέφτονταν και ένιωθαν σαν εμένα. Δεν ήμουν πια μόνος. Ήμουν με τον λαό μου. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι σήμαινε για μένα αυτό. Ήταν ένα ταξίδι μεγάλων ανακαλύψεων. Η λέξη έρωτας δεν είναι ικανή να το περιγράψει. Αυτό αφορούσε την ανθρώπινη διάσταση. Οπότε ήταν μεν σημαντικό για τη διάσταση της προσωπικότητάς μου, αλλά ήταν μηδαμινό επακόλουθο σε σύγκριση με την πνευματική εργασία. Υποθέτω την εποχή εκείνη την πνευματική εργασία την είχα αφήσει στο υπόβαθρο. Είχα απορροφηθεί στην ανακάλυψη της Ρωσίας. Στην αρχή οι ρωσικές εκκλησίες έμοιαζαν πολύ περίεργες και ξένες. Είναι αρκετά διαφορετικές από την εκκλησία της Αγγλίας, τουλάχιστον στο πώς παρουσιάζονται. Και έπρεπε να μάθω μια άλλη γλώσσα, ούτε καν τα κανονικά ρωσικά, αλλά μια παλιά εκκλησιαστική σλαβομική για να διαβάσω τις προσευχές. Αλλά επέμενα και τα κατάφερα, διαβάζοντας αρχικά κάτι απλά παιδικά βιβλία. Ήταν σαν να ανακαλύπτω ξανά τον χριστιανισμό, για πρώτη φορά με μια πολύ βαθύτερη νοηματοδότηση. Αυτό που μου συνέβη ήταν μια επέκταση του υπόβαθρου. Η πνευματική εργασία δεν αυξήθηκε ούτε βελτιώθηκε αισθητά. Αλλά, μια παρένθεση εδώ, τα χρόνια που άρχισα να διαλογίζομαι, η Εκκλησία το αντιμετώπιζε με καχυποψία και σε κάποιο βαθμό το κάνει ακόμη. Νομίζω οι περισσότεροι άνθρωποι της Εκκλησίας νιώθουν άβολα απέναντι στον διαλογισμό. Ακόμη και εδώ, στην Εκκλησία του Bakewell, ήταν κάτι που δεν κατανοούν. Κάθομαι με τα μάτια κλειστά και σκέφτονται. Μα τι στο καλό κάνει, γιατί δεν κάνει κάτι. Μα όταν πήγα στη Ρωσία και άρχισα να μελετώ την Ορθοδοξία, κατάλαβα ότι αυτό που ονομάζεται η προσευχή του Ιησού, που είναι η Ορθόδοξη εκδοχή του διαλογισμού, είναι ένα πολύ ζωντανό κομμάτι της Ορθόδοξης παράδοσης. Κατά τη διάρκεια του κομμουνισμού, για τρεις γενιές, ο χριστιανισμός ουσιαστικά εξαφανίστηκε από τη Ρωσία. Είχαν διωγμό επί τρεις γενιές. Το 99% των εκκλησιών έκλεισαν.
βεβηλώθηκαν ή καταστράφηκαν. Εκατομμύρια χριστιανοί έγιναν μάρτυρες. Είδαμε τα ίδια μου τα μάτια την θαυματουργή ανάσταση της πίστης στην Ρωσία. Ήμουν εκεί όταν ξεκινούσε. Και η ανακάλυψη αυτής της παράδοσης της εσωτερικής προσευχής σήμαινε τόσο πολλά για μένα. Γιατί δεν ήμουν πλέον εξόριστος από την πίστη με την οποία είχα ανατραφεί. Έφερε τον χριστιανισμό και τον διαλογισμό μαζί. Μάντρα. Η προσευχή του Ιησού, κάποιοι θα θυμώσουν που θα το πω αυτό, χρησιμοποιώ το όνομά του Ιησού ως μάντρα. Έχω εξηγήσει πως ζούμε σαν σε μία φούσκα από σκέψεις. Ο άνθρωπος είναι 99% του χρόνου χαμένος στη σκέψη. Καθένας έχει τη δική του φούσκα από σκέψεις και έτσι νομίζουμε πως είμαστε χωρισμένοι και για να βρούμε την ελευθερία ή το πνεύμα πρέπει να ανακαλύψουμε αυτό που είναι πέρα από τη σκέψη. Μοιάζει με μια συννεφιασμένη μέρα στην οποία ζούμε κάτω από ένα στρώμα σύννεφα. Και τι συμβαίνει? Μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο και ανεβαίνεις μέσα από το σύννεφο και πάνω από το σύννεφο ανακαλύπτεις τον όμορφο ανοιχτό ουρανό. Αυτό είναι ο διαλογισμός. Στον διαλογισμό το μάντρα είναι σαν αεροπλάνο. Ο ήχος του μάντρα στο μυαλό σου λειτουργεί σαν νοερή κουπαστή που σε οδηγεί από τον κόσμο της υποκειμενικής σκέψης πάνω στον ανοιχτό ουρανό. Τώρα υπάρχουν ένα σωρό μάντρα και μέθοδοι διαλογισμού. Ο καθένας έχει την προτίμησή του. Αλλά αν έχεις ανατραφεί με την πίστη, αν έχεις αγάπη για τον Ιησού ή έχεις οποιαδήποτε σύνδεση μαζί του, είναι πολύ αναπαυτικό το να χρησιμοποιείς το όνομα του Ιησού. Φυσικά, ανατρεφόμαστε με την πίστη, ξεκινώντας από πολύ παιδιάστικες αντιλήψεις για το τι είναι. Ποτέ δεν σταματάμε να οριμάζουμε στην πίστη και στην κατανόηση του τι είναι πραγματικά ο Ιησούς. Η αντίληψη για τον Ιησού έχει επεκταχθεί δραματικά από όταν μου έκαναν κατήχηση στο σχολείο. Τέλος πάντων, όπως έλεγα, έφερε τον διαλογισμό και τον χριστιανισμό μαζί. Προσευχή της καρδιάς. Πέρα από τον ενεργό νου, υπάρχει μια άλλη οντότητα, σιωπηλή και στοχαστική. Και πέρα από αυτήν, μια απροσδιόριστη καρδιά ή ψυχή. Αυτή είναι η ενδότατη ουσία του τι πραγματικά είμαστε. Ένας σιωπηλός νους μπορεί να ενέχει πτυχές της αιωνιότητας, αλλά για μια πληρέστερη πρόσβαση στο πνεύμα είναι απαραίτητο να ανακαλύπτεις και να ενεργείς με την καρδιά. Η προσευχή του Ιησού αλλά και κάθε είδος διαλογισμού λέγεται προσευχή της καρδιάς. Στη Ρωσία χρησιμοποιείται συχνά η φράση προσευχή της καρδιάς. Υπάρχουν πολλά επίπεδα συνειδητότητας. Υπάρχει το να είσαι ανέστητος, υπάρχει συνείδηση του σώματος, των ορέξεων και ορμών. Υπάρχουν καταστάσεις που ονειρευόμαστε, καταστάσεις που είμαστε ξύπνοι. Υπάρχει η ονειροπόληση. Οι περισσότεροι περνάμε τη μέρα μισοκοιμισμένοι. Καμιά φορά σε ενοχλεί ένας θόρυβος και πετάγεσαι. Θεέ μου, τι ήταν αυτό? Ξυπνάς σε μια ανώτερη κατάσταση συνειδητότητας. Πού ήμουν πριν? Ήμουν μισοκοιμισμένος. Ανεβοκατεβαίνουμε σαν γιογιό
μεταξύ διαφόρων καταστάσεων συνειδητότητας κατά τη διάρκεια της μέρας. Η πνευματική εξέλιξη είναι στην πραγματικότητα η κίνηση προς ανώτερα πεδία επίπεδα συνειδητότητας. Σαν ένα αεροπλάνο που ξεκινά από το έδαφος και ανεβαίνει μέσα από πυκνά σύννεφα, μετά αραιά σύννεφα, μέχρι τον έθριο καθαρό ουρανό. Ανεβαίνει παίρνοντας τις σκέψεις που μοιάζουν με σύννεφα του μυαλού, γιατί έχουν περιορισμούς, έχουν ένα όριο και σε οδηγεί στο απερίγραπτο, το απεριόριστο, που είναι πνεύμα. Τι είναι Θεός? Ο Θεός είναι πνεύμα και είναι όλα εδώ. Όλες οι καταστάσεις της συνειδητότητας είναι εδώ. Όταν καθισμένοι σε σώματα συζητάμε. Και όλα συμβαίνουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Μετάνοια. Για να εξαγνίσει κανείς τον εαυτό του, πρέπει να αφήσει πίσω του ιδέες που έχει για το εγώ. Αυτό το ονομάζω μετάνοια. Δεν ξέρω αν είναι για λόγους πολιτικής ορθότητας, αλλά για κάποιο λόγο η λέξη αμαρτία δεν χρησιμοποιείται πολύ στη σύγχρονη ζωή. Αλλά θα ήθελα να καταθέσω έναν απλό τρόπο κατανόησης του τι είναι αμαρτία. Αν στραφώ και κοιτάξω το φως στο παράθυρο, το πρόσωπό μου φωτίζεται. Έτσι δεν είναι? Είμαι μέσα στο φως. Αν στραφώ από την άλλη, το πρόσωπό μου είναι στη σκιά. Βρίσκομαι στο σκοτάδι. Και ό,τι βλέπω είναι στη σκιά. Τα έργα του σκότους. Από την μία το φως και από την άλλη το σκοτάδι. Το πρώτο είναι η παρουσία. Η παρουσία του φωτός. Η παρουσία του Θεού. Και το δεύτερο η απουσία. Η ανθρώπινη κατάστασή μας είναι η απουσία. Ο Αδάμ έπεσε από τον κήπο της Εδέμ, από τον Παράδεισο, σε κατώτερο επίπεδο συνειδητότητας, στην απουσία του Θεού. Και αυτή είναι η κατάσταση των ανθρώπων. Και αυτό είναι αμαρτία. Οι τυφλοί οδηγούν τυφλούς. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την εκπαίδευση. Απομακρυνόμαστε από την πηγή ζωής, το φως. Οπότε αρρωσταίνουμε. Και φυσικά η συνέπεια της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Οτιδήποτε πεθαίνει είναι αμαρτία. Αυτό είναι η αμαρτία. Η αμαρτία είναι θάνατος. Τώρα η αληθινή ζωή είναι αυτό που λέει ο Ιησούς. Εγώ είμαι το φως. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα οδεύσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Το κοίταγμα προς το φως είναι η αιώνια ζωή. Αυτό είναι ο άνθρωπος στην πραγματικότητα. Πνεύμα, διαφωτισμένος, ζει με το φως, ζει με τον Θεό, περπατά με τον Θεό. Το αντίθετο είναι η απουσία και όλες οι ελλείψεις του ανθρώπου. Η φτώχεια, ο πόθος, είναι γιατί προσπαθούμε να αναπληρώσουμε αυτό που χάσαμε. Και έτσι προσπαθούμε να γεμίσουμε τον εαυτό μας με άλλα κομματάκια σκότους. Και φυσικά δεν πιάνει τίποτα. Όλα ένα τέλος και απογοητευόμαστε. Και ψάχνουμε για άλλα πράγματα. Αλλά απλά παίζουμε με το σκοτάδι, ενώ το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να στραφούμε στο φως. Μετάνοια είναι να στρέφεσαι πίσω στο φως. Είναι τόσο απλό. Ο άνθρωπος μπορεί να επιλέξει. Για να γίνουμε αυτό που είμαστε, πρέπει να βγούμε από αυτό που δεν είμαστε. Κάθομαι μέσα στο σώμα μου και σε λίγα χρόνια αυτό το σώμα θα πεθάνει. Θα γυρίσει στο χώμα.
είμαι το σώμα μου. Αυτό είμαι. Ζω μέσα σε αυτό. Μπορώ να σηκώσω το χέρι μου, αλλά είμαι το σώμα. Τι είμαι. Ας πάμε τη σκέψη αυτή παραπέρα. Σκέφτομαι τις σκέψεις αυτές, αλλά οι σκέψεις μου αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Δεν υπάρχει κάτι σταθερό στις σκέψεις. Τα συναισθήματά μου ανεβοκατεβαίνουν σαν τραμπάλα. Οι συνθήκες της ζωής μου έρχονται και παρέρχονται. Οπότε τι μένει. Αν αποκλείσω αυτό που δεν είμαι, τι μένει. Είμαι το απεριόριστο. Ποιο είναι το όνομα του Θεού. Εγώ είμαι ο Ον. Πώς περιέγραψε ο Ιησούς τον εαυτό του όταν τον ρώτησε ο Πιλάτος ποιος είσαι. Πριν υπάρξει ο Αβραάμ, εγώ είμαι. Άχρονος, άχωρος, απερίγραπτος, αμυγής ύπαρξη. Το να είσαι εσύ. Εγώ είμαι. Αυτός είναι ο σκοπός. Το να ανακαλύψεις τον εαυτό σου. Το να ανακαλύψεις αυτό που είσαι. Όταν ανακαλύψουμε αυτό που είμαστε, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να είμαστε χρήσιμοι. Παρόν. Τώρα είμαι ένας ήσυχος γέρος με σταθερές συνήθειες. Ανεβοκατεβαίνω τον λόφο κάθε μέρα για να έρθω στην εκκλησία. Κάθομαι από τις 5 το πρωί για 2 ώρες. Όταν κάνει ζέστη, κάθομαι έξω σε ένα παγκάκι. Δεν μιλώ πολύ και οι περιπέτειές μου εκτυλίσσονται μέσα μου. Αν στρώσεις ένα σεντόνι στο πάτωμα και το σηκώσεις πιάνοντάς το από το κέντρο του, σηκώνεται και το υπόλοιπο σεντόνι. Λοιπόν, ό,τι και να κάνουμε επηρεάζει τον κόσμο γύρω μας. Χαμογελάς και ο κόσμος χαμογελά μαζί σου. Με την ανύψωση της συνειδητότητας, γιατί στην πραγματικότητα γι' αυτό μιλάμε. Μπορεί να μην βλέπεις το αποτέλεσμα, οι γύρω σου να νομίζουν πως είσαι ένας γεροξεκούτης. Αλλά η ανύψωση της συνειδητότητας αναπόφευκτα ανυψώνει τη συνειδητότητα όσων είναι γύρω σου. Όπως ο ανοιξιάτικος ήλιος στον οποίο αποκρίνεται το γρασίδι και κάθε μικρό έντομο. Στην πραγματικότητα, προσευχή είναι η ανύψωση της συνειδητότητας. Γιατί φυσικά εν πνεύματι δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανείς δεν πεθαίνει, κανείς δεν είναι άρρωστος, κανείς δεν πεινάει. Προσευχή και διαλογισμός δεν διαφέρουν. Μετάνοια. Για να εξαγνίσει κανείς τον εαυτό του, πρέπει να αφήσει πίσω του ιδέες που έχει για το εγώ. Αυτό το ονομάζω μετάνοια. Δεν ξέρω αν είναι για λόγους πολιτικής ορθότητας, αλλά για κάποιο λόγο η λέξη αμαρτία δεν χρησιμοποιείται πολύ στη σύγχρονη ζωή. Αλλά θα ήθελα να καταθέσω έναν απλό τρόπο κατανόησης του τι είναι αμαρτία. Αν στραφώ και κοιτάξω το φως στο παράθυρο, το πρόσωπό μου φωτίζεται. Έτσι δεν είναι. Είμαι μέσα στο φως. Αν στραφώ από την άλλη, το πρόσωπό μου είναι στη σκιά. Βρίσκομαι στο σκοτάδι. Και ό,τι βλέπω είναι στη σκιά. Τα έργα του σκότους. Από την μία το φως και από την άλλη το σκοτάδι. Το πρώτο είναι η παρουσία, η παρουσία του φωτός, η παρουσία του Θεού και το δεύτερο η απουσία. Η ανθρώπινη κατάστασή μας είναι η απουσία. Ο Αδάμ έπεσε από τον κήπο της Εδέμ, από τον Παράδεισο, σε κατώτερο επίπεδο συνειδητότητας.
στην απουσία του Θεού. Και αυτή είναι η κατάσταση των ανθρώπων. Και αυτό είναι αμαρτία. Οι τυφλοί οδηγούν τυφλούς. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την εκπαίδευση. Απομακρυνόμαστε από την πηγή ζωής, το φως. Οπότε αρρωσταίνουμε. Και φυσικά η συνέπεια της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Οτιδήποτε πεθαίνει είναι αμαρτία. Αυτό είναι η αμαρτία. Η αμαρτία είναι θάνατος. Τώρα η αληθινή ζωή είναι αυτό που λέει ο Ιησούς. Εγώ είμαι το φως. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα οδεύσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Το κοίταγμα προς το φως είναι η αιώνια ζωή. Αυτό είναι ο άνθρωπος στην πραγματικότητα. Πνεύμα, διαφωτισμένος, ζει με το φως, ζει με τον Θεό, περπατά με τον Θεό. Το αντίθετο είναι η απουσία και όλες οι ελλείψεις του ανθρώπου. Η φτώχεια, ο πόθος είναι γιατί προσπαθούμε να αναπληρώσουμε αυτό που χάσαμε. Κι έτσι προσπαθούμε να γεμίσουμε τον εαυτό μας με άλλα κομματάκια, σκότους. Και φυσικά δεν πιάνει τίποτα. Όλα ένα τέλος και απογοητευόμαστε. Και ψάχνουμε για άλλα πράγματα. Αλλά απλά παίζουμε με το σκοτάδι, ενώ το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να στραφούμε στο φως. Μετάνοια είναι να στρέφεσαι πίσω στο φως. Είναι τόσο απλό. Ο άνθρωπος μπορεί να επιλέξει. Για να γίνουμε αυτό που είμαστε, πρέπει να βγούμε από αυτό που δεν είμαστε. Κάθομαι μέσα στο σώμα μου και σε λίγα χρόνια αυτό το σώμα θα πεθάνει. Θα γυρίσει στο χώμα. Είμαι το σώμα μου. Αυτό είμαι. Ζω μέσα σε αυτό. Μπορώ να σηκώσω το χέρι μου, αλλά είμαι το σώμα. Τι είμαι? Ας πάμε τη σκέψη αυτή παραπέρα. Σκέφτομαι τις σκέψεις αυτές, αλλά οι σκέψεις μου αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Δεν υπάρχει κάτι σταθερό στις σκέψεις. Τα συναισθήματά μου ανεβοκατεβαίνουν σαν τραμπάλα. Οι συνθήκες της ζωής μου έρχονται και παρέρχονται. Οπότε τι μένει? Αν αποκλείσω αυτό που δεν είμαι, τι μένει? Είμαι το απεριόριστο. Ποιο είναι το όνομα του Θεού? Εγώ είμαι ο Ον. Πώς περιέγραψε ο Ιησούς τον εαυτό του όταν τον ρώτησε ο Πιλάτος ποιος είσαι? Πριν υπάρξει ο Αβραάμ, εγώ είμαι. Άχρονος, άχωρος, απερίγραπτος, αμυγής ύπαρξη. Το να είσαι εσύ. Εγώ είμαι. Αυτός είναι ο σκοπός. Το να ανακαλύψεις τον εαυτό σου. Το να ανακαλύψεις αυτό που είσαι. Όταν ανακαλύψουμε αυτό που είμαστε, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να είμαστε χρήσιμοι. Παρόν. Τώρα είμαι ένας ήσυχος γέρος με σταθερές συνήθειες. Ανεβοκατεβαίνω τον λόφο κάθε μέρα για να έρθω στην εκκλησία. Κάθομαι από τις 5 το πρωί για 2 ώρες. Όταν κάνει ζέστη, κάθομαι έξω σε ένα παγκάκι. Δεν μιλώ πολύ και οι περιπέτειές μου εκτυλίσσονται μέσα μου. Αν στρώσεις ένα σεντόνι στο πάτωμα και το σηκώσεις πιάνοντάς το από το κέντρο του, σηκώνεται και το υπόλοιπο σεντόνι. Λοιπόν, ό,τι και να κάνουμε επηρεάζει τον κόσμο γύρω μας. Χαμογελάς και ο κόσμος χαμογελά μαζί σου. Με την ανύψωση της συνειδητότητας, γιατί στην πραγματικότητα γι' αυτό μιλάμε.
Μπορεί να μην βλέπεις το αποτέλεσμα. Οι γύρω σου να νομίζουν πως είσαι ένας γεροξεκούτης. Αλλά η ανύψωση της συνειδητότητας αναπόφευκτα ανυψώνει τη συνειδητότητα όσων είναι γύρω σου. Όπως ο ανοιξιάτικος ήλιος στον οποίο αποκρίνεται το γρασίδι και κάθε μικρό έντομο. Στην πραγματικότητα, προσευχή είναι η ανύψωση της συνειδητότητας. Γιατί φυσικά εν πνεύματι δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανείς δεν πεθαίνει, κανείς δεν είναι άρρωστος, κανείς δεν πεινάει. Προσευχή και διαλογισμός δεν διαφέρουν. Διαχωρισμός. Στην αρχή, στους πρόποδες του βουνού, τα μονοπάτια μοιάζουν διαφορετικά. Η προσευχή θεωρείται, τουλάχιστον στη Δυτική Εκκλησία, ένα αίτημα από κάποιον που είναι χωρισμένος προς τον Θεό, που είναι εκεί πέρα ως ξεχωριστή οντότητα. Οπότε λέμε «Κύριε Ελέησον» ή κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι ο αμαρτωλός και εκεί πέρα είναι ο Θεός. Έχουμε δηλαδή αφετηρία τον χωρισμό και συνήθως προσευχόμαστε για κάποια άλλη ξεχωριστή οντότητα. Κάνε τη μαμά καλύτερα ή κάτι τέτοιο. Οπότε παίζουμε με τον διαχωρισμό. Είμαστε ακόμη σε έναν διαχωρισμένο κόσμο. Όσο εκφραζόμαστε με όρους διαχωρισμού, μένουμε σε αυτό το στάδιο. Η θετική σκέψη μπορεί να έχει επίδραση ή και όχι. Επηρεάζει άραγε τον Θεό. Πώς να το απαντήσω αυτό. Πού να ξέρω. Αλλά σταδιακά, ίσως λες λιγότερα λόγια και ακούς λίγο παραπάνω. Ή απλά κάθεσαι εκεί, νιώθοντας την παρουσία του Θεού ή ίσως και όχι. Τώρα, ο διαλογισμός ξεκινά από ένα ελαφρώς διαφορετικό σημείο, γιατί αντί να χρησιμοποιείς λέξεις για να εκφράσεις σκέψεις, επιθυμίες ή ακόμη και πίστη, δεν χρησιμοποιείς λέξεις. Εκτός από μία λέξη μάντρα, που είναι μια συμβολική λέξη. Αφήνεσαι. Αφήνεις τον διαχωρισμό. Ο στόχος του διαλογισμού είναι η ενότητα. Οπότε και οι δύο μέθοδοι, προσευχή και διαλογισμός, αν επιμείνεις, αλλά όταν μιλώ για επιμονή θέλει πολύ χρόνο, εξάσκηση και πίστη, θα σε φέρουν στην ενότητα. Θα σε φέρουν κοντύτερα στον Θεό. Οπότε, στην πραγματικότητα, συγχωνεύονται, γίνονται το ίδιο πράγμα. Αλλά στην αρχή υπάρχει μεγάλη σύγχυση, γιατί οι άνθρωποι νομίζουν πως είναι διαφορετικά. Είναι απλά δύο προσεγγίσεις προς το ίδιο πράγμα. Θεωρούσα τον εαυτό μου δυστυχή, έναν αποδιοπομπαίο εξόριστο που βρέθηκε σε λάθος μέρος. Κάτι που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Τελευταία όμως, ξέρω τι είμαι και που ανήκω. Και ακόμη κι αν οι εξωτερικές περιστάσεις είναι μερικές φορές δύσκολες, νιώθω συχνά ο πιο ευτυχισμένος, ο πιο ευλογημένος άνθρωπος του κόσμου. Ξέρω τι πρέπει να κάνω πλέον. Την απάντηση στην βασανιστική ερώτηση «Τι να κάνω» βρήκα την εργασία. Αυτή είναι εργασία, αληθινή εργασία. Πεθαίνει κάποιος, ξέρεις ότι δεν πεθαίνει. Κάποιος είναι άρρωστος. Νιώθεις την ολότητα. Κάποιος είναι φτωχός αλλά δεν είναι. Υπάρχει αφθονία γύρω μας.
όλα γίνονται σώα. Βέβαια, οι άνθρωποι μπορεί να μην σε πιστεύουν. Αυτή είναι η ανθρώπινη κατάσταση, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι που έλεγαν πάντα οι φωτισμένοι άνθρωποι. Όλα σου δίνονται. Είναι δώρο. Η Βασιλεία του Θεού είναι πλήρης. Δεν υπάρχει καμιά ανάγκη, τίποτα δεν πεθαίνει, τίποτα δεν είναι δυστυχισμένο. Όλα είναι φως. Πνεύμα. Το υπέροχο, τώρα στα 79 μου, είναι πως συνειδητοποιώ ότι όσα απέτυχα να κάνω ως άνθρωπος γίνονται από τον Θεό, από το Πνεύμα. Γράφω βιβλία και φυσικά δεν τα διαβάζουν οι περισσότεροι, αλλά το Πνεύμα διαπερνά παντού, περισσότερο και από το φως του ήλιου. Το αληθινό Πνεύμα εισέρχεται σε κάθε καρδιά. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να απομακρύνω το εμπόδιο του εγώ, την τυφλότητά μου. Πρέπει να βγεις από αυτήν την στιγματισμένη οντότητα που είναι ο Τζον Μπάτλερ. Αυτό το σκότος με το οποίο μολύνω τον κόσμο και δημιουργώ τα έργα του σκότους. Όταν το αφήσεις αυτό, και αυτό είναι η πλήρης μετάνοια, και αποδεχθείς πλήρως το δικό σου θέλημα, όχι το δικό μου, και εγκαταλείψεις το εγώ, αυτό είναι ο δαίμονας μέσα σου, τότε όλα όσα προσπαθούμε ανεπαρκώς να κάνουμε ως άνθρωποι γίνονται αυτόματα από τον Θεό. Η τελειότητα έχει επιτευχθεί. Βιβλίο. Το βιβλίο μου είναι για την επιμονή στην αναζήτηση. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα να ζητώ στην πραγματικότητα. Αν χρησιμοποιήσω λέξεις όπως το άπειρο ή τον Θεό, όταν ήμουν νέος, αλλά και τώρα δεν ξέρω τι είναι. Ποιος είναι ο Θεός? Κανείς δεν ξέρει τι είναι ο Θεός, αλλά υπάρχει. Πώς να το θέσω? Ίσως αναζητά κανείς το απεριόριστο, την ελευθερία, την αγάπη. Οποιαδήποτε εγκόσμια εμπειρία είναι περατή. Έχει ένα τέλος. Βγαίνεις έξω και ανακαλύπτεις την ελευθερία. Σκαρφαλώνεις ένα βουνό, αλλά μετά πρέπει να γυρίσεις σπίτι. Ο έρωτας είναι υπέροχος όταν ανθίζει, αλλά αργά ή γρήγορα λέει όχι. Έχει ένα τέλος. Όλα τα πράγματα που αναζητάς, η ευτυχία, όλα έρχονται και παρέρχονται. Έτσι δεν είναι? Ίσως ήμουν άπλιστος. Ήθελα αυτό που δεν έχει τέλος.